1924. Στις 25 Ιουλίου γεννιέται στα Φάρασα της Καπαδοκίας ο γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, από γονείς Ευλαβής. Τον πατέρα του τον έλεγαν Πρόδρομο και ήταν πρόεδρος των Φαράσων. Η μητέρα του ονομαζόταν Ευλογία, στην Κόνιτσα όμως την αποκαλούσαν Ευλαμπία. Ο γέροντας ήταν το 8ο από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Στις 7 Αυγούστου βαφτίζεται από τον ιερέα του χωριού Άγιο Αρσένιο, ο οποίος του δίνει το όνομά του. Αμέσως μετά γίνεται η ανταλλαγή των πληθυσμών και στις 14 Σεπτεμβρίου η οικογένεια του Πρόδρομου Εσνεπίδη, όπως και άλλες φαρασιώτικες οικογένειες, φτάνει στον Πειραιά. Ακολουθούν διάφορες ταλαιπωρίες, τους μεταφέρουν στην Κέρκυρα, στην Ιγουμενίτσα και το 1927 εγκαθίστανται μόνιμα στην Κόνιτσα. Στις 10 Νοεμβρίου του 1924 αποθνίσκει εν Κυρίω ο Άγιος Αρσένιος και ενταφιάζεται στην Κέρκυρα. 1945 κατατάσσεται στο στρατό και υπηρετεί ως διαβιβαστής μέχρι το Μάρτιο του 1950. 1953 αναχωρεί από την Κόνιτσα και εγκαταβιώνει ως δόκιμος μοναχός στη Μονή Εσφυγμένου, όπου τα περνάει καλά, αλλά αισθάνεται μεγάλη κούραση. 1954, στις 27 Μαρτίου, δέχεται τη ρασοευχή και μετονομάζεται Αβέρκιος. Γράφει σχετικά σε κάποια του επιστολή ο γέροντας: «Επροχθές έλαβα τη ρασοευχή και με μετονόμασαν Αβέρκιον. Ήθελα να με κάνουν μεγαλόσχημο, αλλά εγώ ο ταλέπορος δεν μπορώ να κάνω αυτά που απαιτεί το μικρό σχήμα, πόσο μάλλον να κάνω αυτά που απαιτεί το μέγα». 1956, στις 12 Μαρτίου, εγκαταβιώνει στη Μονή Φιλοθέου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας. 1957, στις 3 Μαρτίου, κήρεται μικρόσχημος μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Thank you.
1958. Τον Αύγουστο αναχωρεί για την μονή στο Μύου Κονίτσης, όπου αναλαμβάνει την ανοικοδόμησή της. Η μονή είχε υποστεί πολλές ζημιές κατά την γερμανική κατοχή. Πυρκαγιά είχε καταστρέψει τα περισσότερα κελιά. Τον Οκτώβριο ο γέροντας πηγαίνει στην Κέρκυρα και πραγματοποιεί ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αρσενίου. 1962. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναχωρεί από τη Μονή Στομίου και την Κόνιτσα, αφήνοντας πίσω του πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Προς το τέλος του φθινοπόρου ταξιδεύει στο Σινά και εγκαταβιώνει στο απαράκλητο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όπου αντιμετωπίζει δυσκολίες. Γράφει σε κάποια επιστολή του: «Εδώ δεν έχω τίποτε σχεδόν. Λιγάκι το υψόμετρο με πειράζει, διότι στην Μονή είναι 1500 μέτρα και εδώ που μένω κοντά 2000 μέτρα. Εκτός τούτου δεν έχει οξυγόνο, διότι είναι τελείως γυμνό το μέρος. Όταν δεν φυσάει αισθάνομαι πονοκέφαλον και σαν να μου κρατιέται η αναπνοή. Αλλά ευτυχώς που είναι πλησίον πολύ ο Θεός και τρέφει με το ουράνιον μάνα την θείαν χάριν του. Και έτσι αισθάνομαι μεγάλη χαρά». Την άνοιξη του 1964 ο γέροντας αφήνει το Σινά και επιστρέφει στο Άγιον Όρος. 1964. Στις 12 Μαΐου πηγαίνει στη Σκήτη των Ιβύρων και εγκαθίσταται στο κελί των Αρχαγγέλων. Γράφει σε κάποια επιστολή του: «Επήραμε την χάριν του Θεού μία καλύβη στην ερημωμένη Σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις δια μία ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνον οι 7. 1966. Στις 4 Αυγούστου εισέρχεται στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος, πάσχων εκ βρονχεκτασίας αριστερού κάτου λοβού. Χειρουργείται και εξέρχεται εν Ιάση στις 15 Δεκεμβρίου. 1967. Η κλονισμένη του υγεία και η επιθυμία του να βρει ησυχαστικότερο τόπο τον οδηγούν στα Κατουνάκια, όπου παίρνει την καλύβη του Ιπατίου στα λεγόμενα Βλάχικα, πιο ψηλά από τους Δανειλαίους. Γράφει σε επιστολή του: «Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά είμαι. Δεν με πειράζει η δύσπνοια, διότι μπορώ να ανοίγω το παράθυρο μέρα νύχτα, διότι δεν υπάρχει υγρασία. Δεν έχω ούτε γείτονα». 1968. Στις 12 Αυγούστου ο γέροντας εγκαθίσταται στη Μονή Σταυρονικήτα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Από την έρημο στη Μονή, δηλαδή από την τέλεια αμεριμνησία στις μέριμνες και στις ευθύνες. Στις 10 Σεπτεμβρίου αποθνίσκει ο Παπατήχων, γέροντας του πατέρα Παϊσίου, ο οποίος στις 11 Ιανουαρίου του 1966 του είχε δώσει το μεγάλο μοναχικό σχήμα. Στις 6 Νοεμβρίου του 1968 παίρνει καθυστερημένα το απολυτήριο από την Μονή Μεγής της Λαύρας, στην οποία υπαγόταν το ξηροκάλυβο του Ιπατίου. 1969. Στις 2 Μαρτίου αποσύρεται στο κελί του Τιμίου Σταυρού, διατηρώντας την επικοινωνία του με την Μονή Σταυρονικήτα. Την δεκαετία που μένει εδώ διατηρεί συχνή αλληλογραφία, νουθετεί πολλούς και ασχολείται με τη συγγραφή. 1970. Μεταφέρει από την Κόνιτσα στο Ιερό Ησυχαστήριο της Ουρωτής τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. 1972. Στις 29 Οκτωβρίου επισκέπτεται την γενέτειρά του, τα Φάρασα της Καπαδοκίας. 1977.
Μετά από παράκληση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού, επισκέπτεται τη μακρινή Ήπειρο για να τονώσει πνευματικά τους ομογενείς. 1979. Στις 13 Μαΐου, ο γέροντας αναχωρεί από το Σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού και πηγαίνει στο Κουτλουμουσιανό κελί Παναγούδα, της κήτης του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο είχε βασικές ελλείψεις, γιατί ήταν παλαιό και εγκαταλελειμμένο. Έλειπαν πόρτες, παράθυρα, ταβάνια. Το πάτωμα είχε τρύπες και η σκεπή έβαζε νερά. Μετά τις αναγκαίες επισκευές, ο γέροντας μπαίνει στο πρόγραμμα των προσκυνητών. Καθημερινά δέχεται δεκάδες και εκατοντάδες ανθρώπους. Το υπαίθριο αρχονταρίκι του είναι ανοιχτό για όλους. Από εκεί περνούν χιλιάδες πονεμένοι που ζητούν την συμβουλή και την προσευχή του. 1982. Επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Ήταν η πρώτη και μοναδική του επίσκεψη. Μιλούσε με θαυμασμό για την μεγάλη χάρη που έχουν οι Άγιοι Τόποι, ιδιαίτερα ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος. 1986. Εκδίδεται η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τάξεως εις την Χωρίαν των Αγίων του Ιερομονάχου Αρσενίου του Καπαδόκου, γεγονός που χαροποιεί τον γέροντα. 1988. Στις 2 Φεβρουαρίου γράφει την Διαθήκη του, με την οποία κληροδοτεί τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αρσενίου και τα βιβλία του στο Ησυχαστήριο της Ουρωτής. 1993. Τον Οκτώβριο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις. Διαπιστώνεται η σοβαρότητα της ασθένειάς του. 1994. Στις 4 Φεβρουαρίου υποβάλλεται σε εγχείρηση στο Έντερο. Η υγεία του είναι σε κρίσιμο σημείο. Από το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους, που η υγεία του πατρός Παϊσίου ήταν κλονισμένη, είχε αρχίσει η ανησυχία μας. Στη συνέχεια, με την εγχείρηση στο Έντερο και τη διαπίστωση των γιατρών ότι σε πολλά σημεία του σώματός του υπήρχαν κακοήθεις όγκοι, η ανησυχία μας κορυφώθηκε. Καθημερινά, ημέρα και νύχτα, στην προσευχή και τη δουλειά μας, η ιδέα ότι ο γέροντας θα φύγει μας βασάνιζε πολύ. Η ανησυχία όλων των θρησκευομένων της πατρίδας μας, αλλά και πέρα από αυτή, ήταν μεγάλη. Όλοι ρωτούσαν να μάθουν τι κάνει ο πατέρας Παΐσιος, πού βρίσκεται, αλλά και τι θα κάνουμε μετά από αυτόν. Κάποια στιγμή λοιπόν, το λιπόσαρκο σώμα του πατρός Παϊσίου, το καταπονεμένο εκ νεότητός του, το ασκητικό και με μισό πνεύμονα από 30 ετίας, το σώμα της νηστείας δεν άντεξε. Ο γέροντας της αγάπης, της γενικής αγάπης, όπως συχνά έλεγε, που άκουσε χιλιάδες επισκέπτες στον Τίμιο Σταυρό και κυρίως την Παναγούδα και τους φιλοξένησε στο υπαίθριο αρχονταρίκι του, έφυγε από κοντά μας, αφού συμπλήρωσε ακριβώς 70 χρόνια επίγειας ζωής. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας και τον Ιούλιο του 1994 εκοιμήθη στο Ιερό Ησυχαστήριο της Ουρωτής. Με την πάροδο των ετών, ο τάφος του γίνεται πανελλήνιο και πανορθόδοξο προσκύνημα. Στη συνείδηση του λαού, ο γέροντας Παΐσιος είναι θαυματουργός, Άγιος. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015 ανακηρύσσεται Άγιος και γίνεται επίσημα η αγιοκατάταξή του. Των Φαράσων των γόνων και του Αθώνος κλέισμα και των Απαίων νοσοσίων μιμητήν και ισότιμων Παΐσιον τιμών.
τιμήσομεν πιστή το σκεύος χαρισμάτων το μεστόν ως φυλάσσοντα εκ πάντων των λυπηρών τους πίστη ανακράζοντας δόξα το δεδοκό της ισχύν δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το ενεργού σου πασινιάματα. Ο θείος έρος είναι ανώτερος από την αγάπη. Είναι η καλή τρέλα που δύσκολα περιγράφεται. Ο γέροντας έλεγε «Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει στην καρδιά και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρος, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό». Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ήταν τα πνευματικά βιώματα του γέροντα, τα οποία εμπιστευόταν σε ελάχιστους ανθρώπους και πάντα υποεχεμήθεια. Για τον θείο έρωτα έλεγε «Εάν φουντώσει την ψυχή του νέου, είναι τόσο πολύ θερμός που έχει την δύναμη να καίει κάθε άλλη επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Όταν ανάψει αυτή η φωτιά, τότε αισθάνεται και τις θείες εκείνες ειδονές που δεν μπορεί κανείς να τις συγκρίνει με καμιά άλλη ειδονή. Όταν γευθεί το ουράνιο εκείνο μάνα, δεν θα του κάνουν καμία εντύπωση πλέον τα άγρια ξυλοκέρατα. Γι' αυτό πρέπει να πιάσει γερά το τιμόνι και να κάνει το σταυρό του και να μη φοβάται». Το μαρτυρικό φρόνημα της Εκκλησίας δεν είναι κατανοητό και άρα αποδεκτό από τους σημερινούς χριστιανούς, γιατί η πίστη τους δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε. Ο γέροντας μιλούσε για το μαρτύριο που γίνεται πανηγύρι όταν υπάρχει σφοδρή αγάπη προς το Χριστό. Μιλούσε για θείο έρωτα που παίρνει την καρδιά και το νου του ανθρώπου και του δίνει την ιερή τρέλα που δεν επηρεάζεται από τους σωματικούς πόνους. Το μαρτύριο τότε είναι πηγή χαράς. Συγκλονιστική είναι η ακόλουθη εξομολόγηση του γέροντα. Είναι δυνατό στον άνθρωπο να έχει μέσα του πάντα τη φλόγα της θεϊκής αγάπης. Εγώ είχα συνέχεια αυτή την ουράνια γλυκύτητα και εγώ ήμουν ολόκληρος και τα κόκαλά μου γίνονταν σαν αναμμένες λαμπάδες. Όταν έπρεπε να κάνω κάτι ή να πάω κάπου, βίαζα τον εαυτό μου να βγω από αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές από τη γλυκύτητα αυτή την ουράνια έπεφτα κάτω. Τώρα μετατράπηκε αυτό σε πόνο για τον κόσμο. Πονάω για τον κόσμο και μέρα με τη μέρα μεγαλώνει αυτός ο πόνος. Λιώνω κυριολεκτικά. Όταν ο Θεός δώσει την αγάπη του σε μια ψυχή, αυτή δεν αντέχει, πέφτει κάτω. Τότε δεν ζητάει τίποτα άλλο. Θέλει να αφήσει τα πάντα και να κλειστεί σε μια σπηλιά. Ο γέροντας διηγήθηκε μια τρομακτική ιστορία από την περίοδο που υπηρετούσε στρατιώτης και συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Σε μια μάχη είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει «Να μπω κι εγώ». Στριμώχτηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησα κι αυτόν κι εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Ο γέροντας πρόθυμα βοηθούσε πνευματικά τους νέους μοναχούς και τους ευχόταν να είναι αφοσιωμένοι στην αγιορητική παράδοση. Είναι εκφραστικός ο λόγος του «Εγώ να γίνω φυτόχωμα για να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει ένας νέος μοναχός».
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ολοκαρδίος των σεμνών Παϊσιών των πολυθαύμαστων, ανήμνησε θέλω και του με δύναμη, Χριστέ μου πάντων δύναμε, όπως μέλψω των βίων και πολύ αριθμα θαύματα του Οσίου σου, Κύριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σεμνός βιώσας επί γης αηδημαίος άλλος άγγελος, σάρκα υποτάξας και παθών την έγερση, χάρη τον Πάτερ γεγονάς του Θεού το δοχείον, της ορθοδόξης Παϊσίε πάση προσπορίζον τα πρόσφορα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οικετικός των παντουργών της κτίσεως εξηλεούμενος, υπέρ των εν θλίψη και καμνών των Άγιε, κατέστη ο διδάσκαλος προς θειότερων βίων πολλών ανθρώπων, Παϊσίε, όρους του Αγίου το καύχημα. Ο γέροντας προσπαθούσε να συνδυάσει την διακονία των ανθρώπων με την ησυχαστική ζωή. Όταν πήγε στην Παναγούδα, του εμφανίστηκε ο Παπατήχων και του είπε ότι χαίρεται που δέχεται τους ανθρώπους. Και πράγματι, ήταν πολλοί οι επισκέπτες στο κελί του. Ήταν απορίας άξιο πώς άντεχε καθημερινά τόσο πλήθος ανθρώπων. Ο ίδιος ο γέροντας έλεγε σχετικά: «Δεν ορίζω τον εαυτό μου. Έχω γίνει πρόγραμμα των ανθρώπων. Παλαιά ο νους μου βυθιζόταν στην ευχή. Τώρα ζω τα προβλήματα των ανθρώπων. Πολλές φορές πετιέμαι στον ύπνο». Ο άνθρωπος του Θεού δεν επιθυμεί την ολοκληρωτική του απορρόφηση από διάφορα βιωτικά και εφήμερα πράγματα. Θέλει να διατηρεί την εσωτερική του ελευθερία για να έχει τη δυνατότητα να στρέφεται προς το Θεό και να αγωνίζεται για την τήρηση των εντολών, έχοντας έντονη την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Ο γέροντας, ανήσυχος, έλεγε: «Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο απορροφημένοι από τα γήινα που δεν αισθάνονται καθόλου την αγάπη του Θεού». Μια φορά ο γέροντας άκουγε επί 9 ώρες έναν άνθρωπο που είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν τον διέκοψε για να μην του δείξει ότι κουράστηκε. Πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούσε ευκολότερα να τον βοηθήσει. Στο κελί του Τιμίου Σταυρού ο γέροντας δεν μπορούσε να φιλοξενήσει. Δεν διέθετε ούτε χώρο, ούτε στοιχειώδεις ανέσεις στο κελί.
ήθελε να φιλοξενεί τουλάχιστον μερικούς προσκυνητές που είχαν πνευματικά ενδιαφέροντα και γνώριζε τη μελλοντική τους εξέλιξη. Όμως δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο, γι' αυτό και έλεγε «Δυστυχώς η καλύβη μου δεν συμφωνεί με την καρδιά μου». Ο πνευματικός άνθρωπος αγαπάει το Θεό, τους ανθρώπους, τα ζώα και γενικά ολόκληρη τη φύση. Τα άγρια μάλιστα ζώα έχουν φιλική συμπεριφορά απέναντί του και αυτό είναι που θαυμάζει κανείς. Ακόμα και τα φίδια διαισθάνονται την αγάπη του ανθρώπου και πιάνουν φιλία μαζί του, έλεγε ο γέροντας. Δυσεξήγητη τι είναι η συμπεριφορά των οικολόγων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη φύση και τα ζώα, ενώ αδιαφορούν για τους ανθρώπους. Ενδιαφέρονται για όλα εκείνα που υπηρετούν τον άνθρωπο, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο αδιαφορούν προκλητικά. Προφανώς έχουν υστέρημα αληθινής αγάπης. Γι' αυτό και οι εκδηλώσεις τους είναι πολλές φορές οργισμένες και άγριες, προκειμένου να προστατέψουν το περιβάλλον. Για τους οικολόγους, ο γέροντας έλεγε «Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει την αγάπη του στο Θεό και στο συνάνθρωπό του και όση αγάπη απομένει να τη διαθέτει για τα υπόλοιπα κτίσματα. Αυτοί οι οικολόγοι φιλόζωοι φαίνεται ότι έχουν τόση αγάπη μόνο όσοι είναι εκείνοι που απομένει από τους χριστιανούς και γι' αυτό αγαπούν μόνο τα κτίσματα του Θεού, όχι τον Θεό και την εικόνα του τον άνθρωπο». Ο γέροντας έλεγε ότι ο άνθρωπος που έχει αγάπη και πνεύμα θυσίας την ώρα του κινδύνου σκέφτεται τους άλλους και αδιαφορεί για τον εαυτό του. Ο γέροντας δεχόταν στο κελί του πολλούς ανθρώπους που αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα υγείας και ζητούσαν τη βοήθειά του. Εκείνος προσευχόταν και αρκετοί θεραπεύονταν, χωρίς όμως να τον ενημερώνουν, και αυτό τον ενοχλούσε. Έλεγε «Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους, τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους και λοιπούς. Και αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου και γι' αυτόν». Ο χριστιανός δεν μπορεί να ζει δίχως το Χριστό. Η καρδιά του πάλεται γι' αυτόν. Για τα καθημερινά και βιωτικά θέματα διαθέτει το μυαλό του και τα χέρια του. Η καρδιά του όμως παραμένει πάντα ελεύθερη για το Χριστό. Όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα πράγματα γίνονται δύσκολα και η σωτηρία τίθεται εν αμφιβόλο. Ο γέροντας συμβούλευε. «Να μην δίνετε την καρδιά σας σε χαμένα και άχρηστα πράγματα, γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει για τον Χριστό. Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Νιώθει ο άνθρωπος ξεκούραστος και είναι χαρούμενος». Είπε ο γέροντας στις μοναχές του ησυχαστηρίου της Ουρωτής. «Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολύ Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό, να τρελαθείτε από τη θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας». Thank you.
Η αγάπη του γέροντα προς τους ανθρώπους δεν είναι δυνατό να περιγραφεί, γιατί ήταν βαθιά, αδιάκοπη και γενική, δηλαδή προς όλους ανεξαίρετα. Συμπονούσε και αγαπούσε, ξεπερνώντας όλα τα δικά του προβλήματα. Το πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του φαίνεται από την απάντηση που έδωσε σε μοναχές, οι οποίες ζήτησαν να τις πει κάτι που λέει η καρδιά του. «Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να τη μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω». Γέροντας έλεγε, «Τον άνθρωπο που μας αδικεί πρέπει να τον αγαπούμε σαν ευεργέτη μας, γιατί μας κάνει κατάθεση στο θεϊκό ταμιευτήριο, την οποία θα βρούμε μπροστά μας στην άλλη ζωή». Ο γέροντας Παΐσιος ήταν εκρηκτικός όταν είχε μπροστά του ανθρώπους που χωρίς ντροπή αρνούνταν βασικά δόγματα της πίστεως ή διέστρεφαν την διδασκαλία της Εκκλησίας. Μια φορά ένας φοιτητής είπε στον γέροντα ότι ο Θεός κάποτε δεν ήξερε τι να κάνει και έπλασε τον Αδάμ και την Εύα για να περάσει τον καιρό του. Ο γέροντας αστραπιαία σήκωσε το χέρι του και του έδωσε ένα γερό χαστούκι. Ήταν μια αναπάντεχη κίνηση. Ο νεαρός άρχισε να κλαίει για αρκετή ώρα. Μετά ο γέροντας τον περιποιήθηκε, του μίλησε για το λάθος που έκανε και στο τέλος του έδωσε ένα βιβλίο του με μια χαριτωμένη αφιέρωση. «Αξίων εστίνος αληθώς, μακάριζιν σε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών». Είπε ο γέροντας, «Και μέσα στο γάμο πρέπει να συγκρατεί κανείς τον εαυτό του και να μην τον αφήνει αχαλήνωτο στην ειδονή».
πολλοί είναι εκείνοι που αποδίδουν τα προβλήματά τους στην έγγαμη ζωή τους στην ασυμφωνία των χαρακτήρων. Ο γέροντας όμως έβλεπε ότι οι διαφορετικοί χαρακτήρες μπορούν να συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που εμφανίζονται, αλλά και στην κάλυψη των ελλείψεων που έχουν μεταξύ τους οι σύζυγοι. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δύο σύζυγοι με τον ίδιο χαρακτήρα μπορούν να αποφεύγουν ή να λύνουν τα προβλήματα του εγγάμου βίου. Αντίθετα, θα έλεγα ότι δημιουργούν περισσότερα. Ο πολύπειρος γέροντας τόνιζε ότι δύο θυμώδεις σύζυγοι γκρεμίζουν το σπίτι τους. Δύο ήπιοι κοιμούνται όρθιοι. Δύο τσιγκούνιδες θα πάνε στην κόλαση. Δύο σπάταλοι δεν μπορούν να κρατήσουν σπίτι. Και δύο διεστραμμένοι θα σκοτωθούν σύντομα. Και συμπλήρωνε. Μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις ντοματιές μου τις δένω με πανί. Αν τις έδαινα με σύρμα θα κόβονταν. Χρειάζεται προσοχή. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή, αλλά οι ρόδες τους είναι τετράγωνες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. Ο γέροντας συμβούλευε τους γονείς να καλλιεργούν στα παιδιά τους θρησκευτικά ενδιαφέροντα και να είναι συνδεδεμένα με το Θεό. Ιδιαίτερα ανησυχούσε για την επίδραση που ασκεί η τηλεόραση. Έλεγε «Μην αφήνετε τα παιδιά σας να βλέπουν τηλεόραση. Η τηλεόραση φτάνει μόνο μέχρι το φεγγάρι. Η πνευματική τηλεόραση φτάνει ακόμα και μέχρι το Θεό». Συμβούλευε τις μητέρες να μην ζορίζουν τα παιδιά τους, αλλά να ζορίζονται οι ίδιες στην προσευχή. Ο γέροντας συνήθιζε να χαιρετάει τα μικρά παιδιά, φιλώντας τους το χέρι. Με τον τρόπο αυτό εκδήλωνε την αγάπη του προς τα αγγελούδια του Θεού. Ο γέροντας έλεγε στους γονείς να είναι προσεκτικοί απέναντι στα παιδιά τους για να μην δημιουργείται χάσμα μεταξύ τους. Ζητούσε να κάνουν λεπτούς χειρισμούς και να έχουν διάκριση, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυπουρού, ο οποίος φυτεύει το δεντράκι, το περιποιείται, το δένει με σκηνή στον μπάσαλο για να μην τραυματιστεί και στραβώσει, του βάζει φράχτη, το ποτίζει και το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσει και να δώσει καρπούς. Ο γέροντας έλεγε «Τα παιδιά είναι άδειες κασέτες. Αν γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά Του πάντα. Αν όχι, είναι πιο εύκολο όταν μεγαλώσουν να παραστρατήσουν». Πολλά παιδιά επισκέπτονταν τον γέροντα στην Παναγούδα χωρίς να έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις για την θρησκεία και τον μοναχισμό. Πήγαιναν από περιέργεια, κάθονταν στα κούτσουρα και περίμεναν να τους κεράσει ο γέροντας, όπως συμβαίνει στα κοσμικά εστιατόρια και καφενεία που έρχεται τον καρσόν. Ο γέροντας κουβαλούσε το νερό, τα κύπελα, τα λουκούμια και ό,τι άλλο είχε και τον ενοχλούσε η απροθυμία των παιδιών να τον βοηθήσουν. Η έλλειψη σεβασμού ήταν προκλητική. Μερικές φορές πήγαινε με τα κύπελα γεμάτα νερό και τα άδειαζε μπροστά στα πόδια τους, λέγοντάς τους ότι δεν τους ωφελεί να τους προσφέρει νερό και αυτοί να κάθονται χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να τον βοηθήσουν. Ο γέροντας πρόσεχε ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που πήγαιναν στο κελί του συνοδευόμενα από τους γονείς τους. Τα χάιδευε, αστειευόταν μαζί τους. Τους έδινε εκτός από την ευχή του και κάποιο εργόχειρο, συνήθως ξηρούς καρπούς, για να χαίρονται και συνάμα να απασχολούνται, προκειμένου να μιλήσει με τους γονείς τους. Πάντα κάτι το ιδιαίτερο είχε για τα παιδιά.
συνήθιζε να τους δίνει και καραμέλες με έναν πρωτότυπο και παιγνιώδη τρόπο. «Στο καλύβι», έλεγε, «όταν έρχεται η άνοιξη και ανθίζουν τα δέντρα, βάζω καραμέλες πάνω στα πουρνάρια που είναι κοντά στην πόρτα του φράχτη και λέω στα μικρά παιδιά που έρχονται εκεί, «Πηγαίνετε, παιδιά, να κόψετε καραμέλες από τα πουρνάρια, γιατί αν πιάσει βροχή θα λιώσουν και θα πάνε χαμένες». Τους νέους πρέπει να τους πλησιάζουμε με απλότητα, χωρίς υποκρισία και ψεύτικο ενδιαφέρον. Πρέπει να πιστούν ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για αυτούς. Ο γέροντας έλεγε, «Ένας αλήτης είναι καλύτερος από έναν υποκριτή χριστιανό. Γι' αυτό όχι υποκριτικό γέλιο αγάπης, αλλά φυσιολογική συμπεριφορά. Ούτε κακία, ούτε υποκρισία, αλλά αγάπη και ειλικρίνεια». Ο γέροντας είχε δει ένα όραμα για το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το όραμα ο πατέρας Παΐσιος το είχε πει σε πολλούς επισκέπτες του. Είναι φοβερό και αποκαλυπτικό. Είπε λοιπόν ο γέροντας, «Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια, όπως συνήθως, και όταν κοιμάμαι ακόμα, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά, που συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα φοβερό όραμα. Έναν κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμα. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ βρισκόμουν έξω από τη μάντρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος ιόταν από μια δυνατή βοή, από χιλιάδες φωνές παρακτικές που έκαναν να ραγίζει και η πιο σκληρή καρδιά. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μία φωνή να μου λέει, «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπορούσα όμως να συνέλθω από τον πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκοπος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης μέρας. «Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Είπε ο γέροντας, «Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όπως η υγεία βγαίνει από το πικρό φάρμακο, έτσι και η σωτηρία της ψυχής βγαίνει από την πικρή δοκιμασία. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας, αρκεί να την φέρουμε στο λογισμό μας». Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις διάφορες δοκιμασίες χωρίς να στρέφουν το νου τους προς το Θεό. Προσπαθούν να βρουν διέξοδο με άλλους τρόπους, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που έχουν κάποια επιστημονική γνώση. Τα αποτελέσματα όμως είναι πενιχρά. Ο γέροντας έβλεπε το θέμα των δοκιμασιών εντελώς διαφορετικά. «Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του. Όχι για να βασανιστεί, αλλά για να ανεβεί από το σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό».
είπε ο γέροντας. Αν ξέραμε τι ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες, δεν θα θέλαμε να γίνουμε καλά. Θα θέλαμε να παραμείνουμε άρρωστοι, να υπομείνουμε, για να πάρουμε μια καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Σε συγγενείς ενός τετραπληγικού που πήγαν να τον δουν, είπε «Τι το φέρατε εδώ το παιδί? Δεν ξέρετε ότι έχει στο χέρι το εισιτήριο χωρίς εξετάσεις? Αλίμονο σε μας, ο Σάββας πάνω στον Παράδεισο θα τρέχει τόσο πολύ που εμείς δεν θα μπορούμε να τον πιάσουμε». Είπε ο γέροντας. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη χαρά που νιώθεις όταν δέχεσαι την αδικία. Μακάρι να με αδικούσαν όλοι οι άνθρωποι. Ειλικρινά σας λέω, τη γλυκύτερη πνευματική χαρά την ένιωσα μέσα στην αδικία. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν κάποιος με πει πλανεμένο? Δόξα σοι ο Θεός, λέω, από αυτό έχω μισθό. Ενώ αν με πουν Άγιο, χρωστάω. Γλυκύτερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει». Την αδικία δεν την αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο αντίδρασης. Ο γέροντας μιλούσε για 4 στάδια αντιμετώπισης. Στο πρώτο ανήκει εκείνος που όταν αδικείται θέλει να ανταποδώσει τα ίδια. Στο δεύτερο είναι εκείνος που ενοχλείται και ταράσεται από την αδικία, αλλά συγκρατείται και δεν εκδηλώνεται. Στο τρίτο ανήκει εκείνος που μένει απαθής απέναντι στην αδικία που του γίνεται, ενώ στο τέταρτο στάδιο βρίσκεται εκείνος που αδικείται και νιώθει χαρά και αγαλίαση, γιατί πιστεύει ότι η αδικία τον ωφελεί πνευματικά, γεγονός που τον παρηγορεί και τον οδηγεί στην θερμή και αδιάκοπη δοξολογία του Θεού. Ο γέροντας έλεγε ότι όσοι συκοφαντούνται και αδικούνται είναι αγαπημένα παιδιά του Θεού. Όμως οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να τους υποστηρίζουν δημοσίως, γιατί στη μέρα της κρίσης ο Κύριος θα τους ζητήσει τον λόγο. Ο πνευματικός άνθρωπος όταν δίνει, χαίρεται και ξεχνάει την πράξη του, όταν όμως του δίνουν και το πιο ευτελές πράγμα, αισθάνεται υποχρεωμένος και θέλει να το ανταποδώσει. Δεν ξεχνάει ποτέ την ευεργεσία που του κάνουν. Μπορεί να χαρίσει σε κάποιον ένα αμπέλι και να το ξεχάσει. Και όταν εκείνος του δώσει ένα τσαμπί στα φύλλη από το αμπέλι που του είχε χαρίσει, δεν μπορεί να το ξεχάσει, έλεγε ο γέροντας. Η απόκτηση των υλικών αγαθών δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας. Δεν ζούμε για να συγκεντρώνουμε πλούτο, αλλά για να εξαγιαζόμαστε, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Ο γέροντας έλεγε, αν τα υλικά πράγματα δεν μοιράζονται με το Ευαγγέλιο, στο τέλος θα παραχωρήσει ο Θεός να μοιραστούν με το μαχαίρι. Εκείνος που θέλει να βοηθήσει τον φτωχό αδελφό του πρέπει να δώσει το καλύτερο πράγμα που έχει και όχι το χειρότερο. Η πραγματική αγάπη δίνει πάντα το καλύτερο. Στην εποχή μας,
που η αυθονία και η κατανάλωση πολλών υλικών αγαθών είναι σχεδόν κοινό γνώρισμα, οι άνθρωποι καταπονούνται από τα πολλά πράγματα που έχουν στα σπίτια τους και από την αδιάκοπη προσπάθεια να τα καθαρίζουν και να τα τακτοποιούν. Ο γέροντας έλεγε σχετικά: «Εγώ, όταν μου στέλνουν πράγματα, νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω. Όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω πού να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Όταν τα δίνω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία». Σπουδαία είναι τα αποτελέσματα της ελεημοσύνης. Ο γέροντας τόνιζε: «Την πνευματική αλλίωση που δέχεται η ψυχή με την καρδιακή αγαλίαση και από μια μικρή ελεημοσύνη ή καλοσύνη προς τον συνάνθρωπο, δεν μπορεί να την δώσει ούτε ο μεγαλύτερος καρδιολόγος, ακόμη και αν του δώσεις ένα σακί δολάρια». Συγκλονιστική ήταν η εμφάνιση του Χριστού στο γέροντα. Ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε σε γνωστό του ιερομόναχο. Έπαιρνε να φωτίζει. Στις 6 το πρωί δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου. Βλέπω το Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι. Τα μαλλιά του ήταν ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε. Κοίταζε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα. Απόμεινα. Ένιωθα γλυκύτητα και αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με συ προσπίπτοντα και θερμός εξετουμένων, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρηση». Όταν ο γέροντας ζήτησε από τον ηγούμενο της Μονής Εσφυγμένου να του επιτρέψει να ακολουθήσει την ησυχαστική ζωή και του έδωσε ευλογία, πήγε στην Μονή των Ιβύρων και καθώς προσκυνούσε την εικόνα της Πορταΐτισσας, διαπίστωσε ότι η μορφή της Παναγίας είχε αλλοιωθεί και την ένιωθε γλυκύτατη. Από αυτό το σημείο ο γέροντας πληροφορήθηκε ότι η αναχώρησή του ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Το 1958 ο γέροντας σκεφτόταν να εγκατασταθεί στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους. Είχε όμως και λογισμούς να βγει από το όρος
και να πάει στη μονή στο Μύο Κονίτσης για να εργαστεί για την ανακαίνισή της. Τη λύση την έδωσε η Παναγία, μια μέρα που προσευχόταν στο κελί του. Συνέβη το εξής θαυμαστό. Ο γέροντας ξαφνικά κινητοποιήθηκε και δεν μπορούσε να κουνήσει κανένα μέλος του σώματός του. Μόνο ο νους του λειτουργούσε κανονικά. Μπροστά του έβλεπε δύο εικόνες. Η μία ήταν τα κατουνάκια και η άλλη η μονή στο Μύου. Η προσοχή του στράφηκε προς τα κατουνάκια, αλλά η φωνή της Παναγίας που ακούστηκε του υπέδειξε να πάει στη μονή στο Μύου, κάτι που τελικά έγινε. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδώνων ηλιακών την λυτρώσαμενη ημάς εκ της κατάρας την δέσποιναν του κόσμου ύμνης τιμήσομεν. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1971, ο πατέρας Παΐσιος είχε μια απρόσμενη επίσκεψη του Παπατίχωνα. Είχε περάσει μια μέρα από το φώτισμα μέχρι το ηλιοβασίλεμα, με πολλούς επισκέπτες που τον είχαν καταπονήσει αρκετά. Το βράδυ όμως είχε το μεγάλο επισκέπτη. Γράφει σχετικά. «Ενώ έλεγα την ευχή, βλέπω ξαφνικά το γέροντα να μπαίνει στο κελί. Πετάχτηκα και του έπιασα τα πόδια και τα φιλούσα με ευλάβεια. Δεν κατάλαβα όμως πώς ξεγαντζώθηκε από τα χέρια μου και καθώς έφευγε τον είδα να μπαίνει στο ναό και εξαφανίστηκε». Ο γέροντας Παΐσιος διηγήθηκε σε γνωστό του ιερομόναχο τα εξής αποκαλυπτικά. «Όταν ήμουνα στα κατουνάκια, κάποια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα στο κελί μου λέγοντας την ευχή, γύρω στις 3 τη νύχτα, άρχισα να διακατέχομαι από μια ουράνια χαρά. Ταυτόχρονα, το σκοτεινό κελί μου, που το σκοτάδι του το έσπαζε το τρεμάμενο φως του κεριού, άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει από ένα γαλαζόλευκο πανέμορφο φως. Στην αρχή το φως ήταν πολύ δυνατό. Κατάλαβα όμως ότι και τα μάτια μου δυνάμωναν ώστε να αντέξουν αυτή τη λάμψη. Ήταν το άκτιστο φως. Έμεινα εκεί μέσα πολλές ώρες, χάνοντας την αίσθηση των γήινων πραγμάτων και ζούσα σε έναν άλλον πνευματικό κόσμο, πολύ διαφορετικό από αυτόν εδώ, το σαρκικό. Ζώντας λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση και δεχόμενος μέσα σε εκείνο το άκτιστο φως διάφορες ουράνιες εμπειρίες, πέρασαν οι ώρες χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Κάποτε άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί το άκτιστο φως και εγώ επανήλθα στην προηγούμενη κατάστασή μου. Άρχισα όμως να πεινάω και έτρωγα ένα κομμάτι παξιμάδι. Δίψαγα και έπινα νερό. Κουραζόμουν και καθόμουν λίγο να ξεκουραστώ. Αισθανόμουν σαν ζώο και ελεηνολογούσα τον εαυτό μου που είμαι εξομοιωμένος πλήρως με τα κτίνη. Αυτή η φυσική ταπείνωση μου γεννήθηκε από την εναλλαγή της κατάστασης. Από την πνευματική κατάσταση περίλθα αμέσως στην άλλη και βλέποντας τη διαφορά δεν μου έμενε παρά να κατηγορώ τον εαυτό μου. Λίγο πιο κάτω έμενε σε ένα κελί ένας άλλος αδελφός. Έξω μου φαινόταν πως ήταν νύχτα και ότι είχε πανσέλινο. Βγήκα λοιπόν και ρώτησα τον αδελφό να μου πει τι ώρα είναι και τότε κατάλαβα τι είχε συμβεί. Η ώρα ήταν 10 το πρωί και ο ήλιος ήταν η πανσέλινος που νόμιζα. Το άκτιστο φως ήταν τόσο δυνατό που νόμιζα το φως της ημέρας σαν νύχτα και τον ήλιο σαν φεγγάρι.
Μια φορά ο γέροντας προσευχόταν και είχε λύπη, γιατί δεν ήταν έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι. Είχε συνέστηση ότι είναι αμαρτωλός και αμετανόητος. Την ώρα που η λύπη απλωνόταν στην ψυχή του, είδε σε όραμα έναν τόπο που έμοιαζε με αεροδρόμιο από που αναχωρούσαν για τον ουρανό. Εκεί υπήρχαν άνθρωποι που είχαν διαβατήριο και εισιτήριο και άλλοι δεν είχαν. Ο γέροντας πλησίασε τους ελεγκτές χωρίς να έχει κανένα χαρτί. Τότε εμφανίστηκε η Παναγία, ντυμένη στα χρυσά, σαν βασίλισσα και παρουσίασε εκείνη στους ελεγκτές τα αναγκαία χαρτιά και έτσι τον άφησαν να περάσει. Άλλοτε πάλι ο γέροντας άκουσε στον διάδρομο του κελιού του κάτι σαν περπάτημα. Πήγε στην πόρτα και κοίταξε προς τον διάδρομο. Βλέπει τότε την Παναγία που περπατούσε σαν βασίλισσα με αρχοντιά και κατευθυνόταν στην εκκλησία. Την ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν μέσα στο εκκλησάκι, χάθηκαν αφήνοντας ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα και σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε από ευγνωμοσύνη και έκλαιγε γιατί, παρά την αμαρτωλότητά του, τον επισκέφθηκε η Παναγία. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπο. Κάποτε ο γέροντας αντιμετώπιζε διάφορα δύσκολα θέματα και ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ο καλός Θεός όμως δεν τον άφησε σε αυτή την κατάσταση για πολύ. Ο γέροντας έλεγε ότι του έστειλε το φύλακα άγγελο για να του πάρει τη στενοχώρια. Ήταν ένας λαμπρός νέος, έλεγε, που μόλις τον αντίκρισα εξαφανίστηκε η στενοχώρια μου. Μου είπε μάλιστα και μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω. Ότι της ψυχής μου φυλακτήρ και του σώματος αφοριστής μη εκ Θεού Θεέ Άγγελε Θεό μιμήτωρ παρίδε Πανάγι απάντα τα πτέσματα της αθλίας ψυχής μου ρίσε του δολίου με των ποικίλων παγίδων και των κοινών ηλαίωσε Θεόν ή να εν κρίση παράσχημη αφέση. Άλλη μια φορά, βαδίζοντας από τη Μονή των Ιβύρων προς το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στη Σκήτιο που έμενε, ήτανε κατάκοπος και εξαντλημένος από την νηστεία και την οδηπορία.
Σε κάποια στιγμή άρχισε να ζαλίζεται και τότε ξαφνικά του παρουσιάστηκε ένας λαμπρός άγγελος, ο οποίος του προσέφερε ένα καλαθάκι με φρέσκα φρούτα που δεν ήταν της εποχής. Ο γέροντας ευχαρίστησε τον νέο χωρίς να καταλάβει ότι ήταν άγγελος. Ο νέος όμως στην συνέχεια εξαφανίστηκε και ο γέροντας κατάλαβε ότι ο καλός Θεός τον είχε λυπηθεί για μία ακόμα φορά στέλνοντάς του τον άγγελο. Κάποτε ο γέροντας προσπαθούσε να βρει λύση σε κάποιο εκκλησιαστικό πρόβλημα που του είχαν θέσει μερικοί επίσκοποι. Βρισκόταν σε πνευματικό αδιέξοδο, έκανε έντονη προσευχή και κυρίως απευθυνόταν στην Αγία Ευθυμία, λέγοντάς της ότι μπορεί να τον βοηθήσει όπως είχε κάνει και στην εποχή της, που βοήθησε στη λύση κάποιου προβλήματος της Εκκλησίας. Ένα πρωινό έκανε ακολουθία με το κομποσχήνι και ξαφνικά χτυπάει κάποιος την πόρτα διακριτικά. Ο γέροντας ρώτησε ποιος είναι. Του απάντησε μια γυναικεία φωνή που του έλεγε ότι είναι η Ευθυμία. Ο γέροντας ανησύχησε και παραξενεύτηκε από τη γυναικεία φωνή. Τρεις φορές ακούστηκε η φωνή και τότε πίστηκε ο γέροντας ότι πρόκειται για την Αγία Ευθυμία. Για να βεβαιωθεί όμως ακόμα περισσότερο, τη ζήτησε να δοξολογήσει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, πράγμα που πρόθυμα έκανε η Αγία. Μετά μίλησαν για πολλή ώρα και του είπε τη λύση στο πρόβλημα που τον απασχολούσε. Μάλιστα, τη ρώτησε και για το πώς αντιμετώπισε το μαρτύριο και εκείνη του είπε ότι αν γνώριζε τι την περίμενε στην αιώνια ζωή και τι απολαμβάνουν οι ψυχές που είναι κοντά στο Θεό, θα παρακαλούσε να μην τελείωνε ποτέ εκείνο το μαρτύριο, το οποίο μπροστά σε αυτά που της χάρισε ο Θεός δεν είναι απολύτως τίποτα. Το Θεό λαμπρός αθλήσασα, ίσως μην έδραμες Χριστού πανεύθυμε. Oh, no.